Βασιλινά. Ρενάτα, ο Αχιλλέας ήρθε να μου κάνει κακό. Τι έγινε, πες μου. Αν πειράξει εμένα ή το μωρό, δεν ξέρω τι θα κάνω. Πόσο ακόμα θα ασχολείσαι με αυτές τις κολομέτοχες. Εσύ κανονικά θα πρέπει να ενώνεις την οικογένεια. Όχι να κάνεις τα πάντα να τη διαλύσεις. Ρε, αυτή την κολοοικογένεια θα σας κάνω ό,τι θέλω, ρε. Ρε, είναι σπαθή ο άνθρωπος, σου λέω τώρα. Ακούτε με που σας μιλάω τώρα να φανταστείτε. Σήμερα με έπιασε και μου λέει: Ρε, Μακουλή, δεν παίρνεις αυτά τα δωράκια να τα δώσεις στα παιδιά. Για μια φορά άκουσε τον πατέρα σου και κρύφτα, σε παρακαλώ, έτσι θα χάσουμε και οι δύο. Ορκίστηκες, είναι μπροστά και σμήνει, ε. Δυστυχώς δεν βρήκαμε τίποτα. Τίποτα. Και πλακίτσα κάναμε. Την αποσύρω την καταγγελία. Τι κάνετε, ρε παιδιά, και χειροπέδες με τη μία. Καθίστε πρώτα να το συζητήσουμε. Βασιλίνα, φερή, Βασιλίνα. Αχιλέ, με πλησιάζεις, σε φοβάμαι. Άσε με να φύγω. Όχι, πριν ακούσεις αυτά που έχω να σου πω. Βασιλίνα. Είναι δυνατόν ποτέ ο Αχιλέας να βλάψει μια γυναίκα? Δεν ξέρω πλέον τι να πιστέψω. Βασιλίνα. Τύπησα και κάποιος, αλλά ποιος. Με φέρε εδώ. Δεν κολλάει, ναι. Κάποιος ήθελε να με ξεφορτωθεί. Πάμε να φύγουμε. Σε βλέπω λίγο ανήσυχη, γιατί? Με αυτά που ακούω. Πάμε καλύτερα στο Θοδωρή, μην πιέζεστε άλλο. Ναι, πάμε στο Θοδωρή. Μάγκου. Έλα, σταμάτα τη μελέτη. Το μελέτησα γιατί το μήνυμα. Βλάση! Έλα, τα μηνύματα είναι από τη ΦΕΗ. Δεν παράνε και από τον Πρωθυπουργό. Τι με νοιάζει, μωρό μου, έλα να κάνουμε. Απορώ πώς κάποιοι άνθρωποι φτάνουν στο σημείο να χάσουν την αξιοπρέπειά τους. Δεν την ξέρει όσο καλά την ξέρω εγώ. Αυτό. Τι θέλει τώρα, να βρεθούμε να δει το μωρό, αυτό θέλει. Άλλα λέει εδώ, Βλάση. Τι λέει τώρα. Βρες λίγο χρόνο και για μένα, πες και με δικαιολογία στη Μιμίκα. Προχθές περάσαμε υπέροχα. Θα τη σκοτώσω όμως, δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι δυνατόν. Δεν πιστεύω να σε έπεισε ότι έπαιξε κάτι μεταξύ μας. Δεν ξέρω, εσύ θα μου πεις. Έχει παίξει κάτι μεταξύ σας? Σταμάτα, ρε Φέη, τι κάνεις? Βλάση. Θα της κάνεις τη χαρή? Θα την αφήσεις να μας κάνει πάλι ανωκάτω? Όχι. Γιατί έτσι όπως είναι γραμμένο το μήνυμα, κάνει μπάμ ότι το έστειλε για να μας αναστατώσει. Απλώς θέλω να ξέρω που το πάει. Τι που το πάει? Εδώ εγώ που την ξέρω πάρα πολύ καλά, παθαίνω κοκομπλόκο. Εφηνδιάζομαι κάθε φορά. Πόσο μάλλον να εσύ. Αλλάζει αυτά, ρε μωράκι μου. Έλα να συνεχίσουμε αυτή τη δουλίτσα που είχαμε να κάνουμε πριν. Δεν μπορώ, ρε Βλάση, μετά από αυτό, άσε με. Ένος δε μήκα δηλαδή. Μέχρι πότε θα πληρώνω εγώ τα καπρίσια της Κακατσούρη? Δεν ξέρω, αλλά από το να φωνάζει είναι καλύτερο να δούμε που το πάει. Όχι, ξέρω που το πάει, λοιπόν τελείωσε. Θα βγάλω την κάρτα SIM. Μην τη βγάζεις! Θέλω να τη στείλω μήνυμα. Βγάλω την κάρτα να τελειώνω το θέμα. Να, ορίστε την κάρτα SIM, να τελειώνω το θέμα. Μου έχει σπάσει τα νεύρα. Έλος πια δηλαδή, έλος! Έλα, σε παρακαλώ. Έλα, μαζί. Κάτσε. Σιγά. Βασιλίνα. Μην μου κάνεις κακό. Βασιλίνα, σοβαρά τώρα. Τι έχεις πάθει? Εγώ να σου κάνω κακό? Πώς θα μπορούσα? Εμένα φοβάσαι? Βασιλίνα, άνοιξε παιδί μου. Βασιλίνα. Φύγα από εκεί. Τι της έκανες, ρε? Κάλεσε ασθενοφόρο. Τι να κάνω? Μην κοιτάς, κάλεσε ασθενοφόρο, είπα. Βασιλίνα, τι συμβαίνει? Πες μου, δεν παρακαλώ. Τι σε τρόμαξε έτσι? Βασιλίνα. Ρε, ανάχρηστης κάνει τώρα, φύγε από εδώ. Βασιλίνα, κοριτσάκι, δεν σε πειράξει κανένα τώρα, είναι ο θείος εδώ. Εντάξει. Νερό. Τι της έκανες? Τίποτα δεν της έκανα, στορκίζομαι. Ήρθε εδώ και τη βρήκα έτσι. Τη βρήκες έτσι? Μισό λεπτό, περιμένετε. Θα τα ξαναπούμε. Βασιλίνα, έλα μέσα σε αυτό. Πάμε μέσα, έλα, πάμε. Βασιλίνα. Τι κακό κι αυτό. Όπου και να πάω γίνεται το έλα να δεις. Ο Θοδωρής στο τμήμα. Ο Λεωνίδας μπλεγμένος με τη Φλωρέτα. Ο Μίμης άφαντος. Το Λουκά τον έχουν χτυπήσει και δεν ξέρει και ποιος. Η Ρενάτα τρέχει να βοηθήσει και δεν ξέρουμε ποιον, τη Βασιλίνα ή τον Αχιλλέα. Μη μου το θυμίζεις αυτό να χαρείς, κόρη μου, και έχω ένα πολύ κακό προαίσθημα. Και εσείς δεν περνάτε λίγα, κυρία Εμιλία? Γιατί φύγατε από το σπίτι σας? Τι να σου λέω τώρα, παιδί μου. Θα σου πω μόνο αυτό. Όπου δεν σε σέβονται, μη μένεις, φεύγε. Το ίδιο λέω και εγώ στη Ρενάτα. Τίποτα. Άφαντοι όλοι. Περίεργη μέρα, ε. Τι έγινε, πού πας στην τσίτα? Τρέχω να μαζέψω τα σπασμένα σου. Καλά, ρε. Δεν μπορείς να κρατήσεις το σώμα σου κλειστό μια φορά? Σε παρακαλώ πάρα πολύ, κάνε μου τη χάρη. Δηλαδή είμαι έτοιμος να σκάσω. Γιατί τι έγινε? Τι έγινε? Κύπρο που είχα φτιάξει κατάσταση με τη Μίκα, στέλνει μήνυμα η ΕΦΕΗ και τα διέλυσε όλα. Αλλά εγώ ξέρω τι θα τη κάνω τη κυρία, ε. Θα αλλάξω αριθμό και θα τρέχει να με βρει μετά. Καλά, ρε, δεν μπορείς να σκεφτείς καθόλου. Αν αλλάξει αριθμό, το μόνο που θα καταφέρεις είναι να κουβαληθεί η ΕΦΕΗ εδώ.
Σωστό και αυτό, δεν έχει σημασία. Εγώ θα αλλάξω αριθμό. Εσύ γιατί είσαι παρεμμένος μαζί μου? Γιατί με έκαψες, δε. Είπε η βλακεία στη Φλωρέντα, το έμαθα ο Αντρέας και τώρα τρέχουμε και δεν φτάνουμε με αυτόν τον παλαβό. Α, γι' αυτό πέσα το λύκο στην τούρτα. Εσένα ήθελε να φάει, όχι την αμυγδάλου. Εγώ μπορώ να βοηθήσω? Όχι, δεν με βοηθήσει. Αρκετά έκανες μέχρι τώρα. Βέβαια θα μου πεις, μπορεί να βγει και σε καλό ότι έγινε. Κάποιος έπρεπε να κάνει το πρώτο βήμα, το έκανες εσύ. Τώρα δεν κατάλαβα, σε έκαψα ή σε έσωσα? Θα δείξει. Τώρα η μπάλα είναι στη Φλωρέντα. Ή θα μείνει με τον Ανδρέα, ή θα πάει Αγγλία. Άσε μην ξαναμιλήσει για σήμερα. Για μια εβδομάδα. Για ένα χρόνο. Καθόλου. Τι έκαμα καλέ, τι επία και είπα του. Τι γίνει και καλέ? Παρέτα με κι εσύ. Είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη. Είπα στον Δαμιανό ότι η Φέη είναι ερωτευμένη με τον Βλάση και δεν πρόκειται να τον ξεπεράσει ποτέ. Έκανε, δεν του πες και κάτι καινούριο? Ναι, μάνα μου, αλλά τούτο σε πίντζο κλειδώθηκε μέσα στο δωμάτιο του, δεν ευκαινεί. Λες να κάνει καμία τρέλα? Βρε, η μόνη τρέλα που μπορεί να κάνει ο Δαμιανός είναι να βάλει μπλε κάλτσες με κάθε παντελόνι. Κατέρευσε, μάνα μου, σου λέω, και φταίω εγώ! Παναγία μου! Η δουλειά του κουκού. Ποιο κουκού? Μιλάμε για πολύ τρένα. Πώς να φεύγαμε? Βρε, αντισκασμός! Σταματήστε να ξελαρικιάζεστε. Πάτε αλλού. Εμείς, Δαμιανάκο μου, θέλουμε, μάνα μου, να σε βοηθήσουμε. Κανείς δεν μπορεί να με βοηθήσει. Και κυρίως εσείς. Ό,τι είπες, Δαμιανέ μου, ό,τι είπες. Έλα να σου πω, δεν το αφήνεις, μάνα μου, το ψαλίδι του κήπου κάτω, να μιλήσουμε σαν άνθρωποι, α? Επιδίδωσε. Παρασκευή και 13 θα γίνει εδώ μέσα. Δεν θα αφήσω φωτογραφία της για φωτογραφία της. Α, μάλιστα! Θέλεις να κόψεις τη κελέν της, μάνα μου, που τις φωτογραφίες καλά, α? Τούτον είναι υπέροχο. Θα δεις πόσον απλά θα απελευθερωθείς, θα απεξαρτηθείς που τη φέρει. Τέλος! Και το τέλος αρχίζει τώρα. Μπράβο. Έλα, έλα. Με φάσε, με φάσε καθόλου. Έλα. Δεν ξέρεις πόσο καθαρτικό είναι τούτον το χρούτς που είναι να κάνεις πάνω της. Έλα. Εγώ πριν λίγο κάνω τα μπάνια. Με φάσε καθόλου. Έλα, μάνα μου. Πάρε βαθιά να ανάσα. Έλα. Έλα, ρε. Έλα, έλα. Μανίγια μου. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Ούτε σε μια φωτογραφία της δεν μπορώ να κάνω κακό. Τόσο πολύ την αγαπώ. Άννα μου, ρε. Πονάς. Φοβάμαι. Εμένα. Είναι δυνατόν? Τα πάντα είναι δυνατά με έναν άνθρωπο σαν εσένα. Τα πάντα. Εσύ να μείνεις έξω από όλο αυτό. Μιλάω με τη Βασιλίνα. Αχα, με τη γενεκούλα σου. Τώρα έγινες καλός σύζυγος. Ε. Μοιάζεσαι τώρα ξαφνικά. Τώρα σε έπιασε. Μήπως θα μας το παίξεις και χάσω μπαμπά. Πραγματικά πιστεύεις ότι είναι η κατάλληλη ώρα για να ειρωνεύεσαι? Ρε, μέχρι τώρα την πρόσβαλες με το χειρότερο τρόπο, λέγοντας ότι προσπαθεί να σε τη λήξει με την εγκυμοσύνη. Σταμάτησε. Και τώρα μας το παίζεις δηλαδή ότι είσαι σύζυγος καλός και πατερούλης? Λοιπόν, είναι φανερό ότι η παρουσία σου και μόνο την ταράζει. Ποιος ξέρει τι της έκανες, με τι την απείλησες, με πήρε έντρομη να μου ζητήσει βοήθεια. Αυτό που έπαθε προσπαθώ να καταλάβω. Δεν γίνεται να με καλείς σε δείπνο και μετά να με φοβάται. Κάτι έχει συμβεί και αυτό που έχει συμβεί είσαι εσύ μάλλον. Α, εγώ είμαι. Ρε, αντί να λες αυτές τις βλακίες, λίγο φιλότιμο να είχες, θα είχες εξαφανιστεί εδώ. Από πού να εξαφανιστώ? Από το σπίτι μου. Όσο για το φιλότιμο, ο τελευταίος που θα μιλήσει γι' αυτό είσαι εσύ. Εσύ που την είχες κλεισμένη μες στο σπίτι σου και κλειδωμένα τα πράγματά της. Λέγε να τα ακούσει, με τι την απείλησες, πες μου. Με τι την απείλησες για να της πάρεις συμμετοχές? Βασιλίνα! 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 Σήμερα! Βασιλίνα! Ρέκα μου, πουρέκα μου, άντε βρε να μεγαλώσεις λίγο και θα σε πάρει η γιαγιά και πού θα σε πάει? Στην Κύπρο, στο νησί μας! Καλύτερα να την αφήσετε στο καρότσι, έχει λίγη υγρασία και δεν είναι καλά ντυμένη. Εντάξει, δεν χιονίζει κιόλας. Δεν πειράζει, έχει δίκιο το κορίτσι. Καλύτερα να φυλαγόμαστε, κυκλοφορεί και μια ίωση. Τα μπουτάκια της είναι πολύ αδύναμα, γιατί δεν την ταΐζετε? Την ταΐζουμε, πώς δεν την ταΐζουμε? Εγώ έχω αναλάβει τη διατροφή της. Εκτός κι αν δεν μου έχεις εμπιστοσύνη. Αχ, βρε Λουκά, παραπονιάρη. Παραπονιάρη, βέβαια, ξέρω τι σου λέω εγώ. Δεν μου έχεις εμπιστοσύνη. Αν μου είχες, θα μου είχες πει και τι τρέχει με αυτή την ιστορία με τα δημοσιεύματα στην Κύπρο. Αχ, βρε Λουκά, δεν ήθελα να σε ενοχλήσω. Δεν θέλω να γίνομαι φορτική. Φόρτωμα, εσύ. Υπάρχει κάτι που δεν μου λες?
Ένα πράγμα σου λέω μόνο. Μακάρι να είχα κι εγώ αυτή τη μερική αμνησία σου και να ξεχνούσα τα δημοσιεύματα στην Κύπρο. Τι θα γίνει, θα τα στραμπουλήξεις τα δάχτυλά σου εσύ. Πού στέλνεις τόσα μηνύματα? Ηρέμησε το μωρό και βρήκα την ευκαιρία να απαντήσω σε κάποιους φίλους. Δεν το χρησιμοποιώ κοντά της. Ξέρεις η ακτινοβολία? Ναι, η ακτινοβολία. Γεια σας. Καλώς την. Πού είσαι εσύ? Πού είσαι εσύ, κουκλίτσα μου? Κυρία Μίκα, πώς και έτσι νωρίς? Δεν είχατε δουλειά με τον κύριο Βλάση? Ναι. Κυρία Μιλία, έμαθα τα νέα. Ελπίζω να έρθετε να μείνετε μαζί μας. Φαντάζομαι σας το που Βλάσης. Μου το είπε, κορίτσι μου, ναι. Αλλά του είπα ότι δεν θα μείνω. Είναι καλύτερα να μείνω στο Λεωνίδα. Δεν θέλω να μπλέκομαι στα πόδια σας. Χτυπάει λίγο το τηλέφωνο μου. Μπορώ να μιλήσω? Βέβαια. Κάτι δεν μ' αρέσει σε αυτό το κορίτσι. Έλα. Αυτή η Εμιλία που λες πως θα έρθει να μείνει μαζί σας είναι η μάνα του Βλάση. Α, μάλιστα. Κατάλαβα. Έχει τα μάτια σου 14, ε. Αυτή δεν είναι σαν το άλλο το χαζόσογο που είστε εκεί. Και κυρίως όχι πολλά πολλά με την κόρη μου. Όσο γι' αυτό το κάνω από μόνη μου. Με το που την είδα δεν μου γέμισε το μάτι. Και έχει τα αυτιά σου ανοιχτά, ε. Ό,τι ακούσεις να λένε για τη σόβα μου το στέλνεις. Ίσως να μην είναι και τόσο κακό που θα έρθει να μείνει μαζί σας η Σμέρνα. Α, και βιομηχανική κατασκοπία. Οι υποχρεώσεις αυξάνονται. Ελπίζω το ίδιο και η αμοιβή μου. Κάνε σωστά τη δουλειά σου και μην παίρνουν τα μυαλά σου αέρα. Και πάνω απ' όλα ποτέ μην ξεχνάς με ποια μιλάς. Είσαι εδώ, τρελάθηκες. Δεν πρόκειται να σε αφήσω μόνη σου στα χέρια αυτού του τρελού. Λεωνίδα, δεν είμαι κανένα μωρό. Μπορώ να προστατεύσω τον εαυτό μου αν χρειαστεί. Όχι, δεν μπορείς να τον αντιμετωπίσεις μόνη σου. Μετά από αυτό που έμαθε, ένας Θεός ξέρει τι μπορεί να κάνει. Μην ανησυχείς. Ξέρω πότε κινδυνεύω. Επιστέψουμε. Ο άνθρωπος είναι τρελός. Δεν είναι καλά, το καταλαβαίνεις. Κλείδωσε τη Βασιλίνα εδώ μέσα μόνο και μόνο για να της πάρει τις μετοχές. Φαντάζεσαι τι μπορεί να κάνει σε σένα? Τίποτα δεν θα κάνει. Ας μην χάνουμε την ψυχραιμία μας. Λοιπόν, εγώ θα φεύγω από εδώ άμα δεν έρθεις μαζί μου. Βάλε σε μια βαλίτσα ό,τι μπορείς και πάμε να φύγουμε. Λεωνίδα, δεν μπορώ να φύγω έτσι από το σπίτι μου. Ο Ανδρέας είναι άντρας μου. Είναι τρελός. Εάν μείνεις... Ναι. Έλα, έχω άσχημα νέα. Τι έγινε? Παιδί μου, η Βασιλίνα είναι σε κακή κατάσταση. Ήρθα εδώ και το βρήκα αυτόν εδώ. Αυτός κάτι της έκανε. Σίγουρα κάτι της έκανε. Δεν θέλω καν να σκέφτομαι τι θα γινόταν άμα δεν είχα έρθει. Λοιπόν, θα πάω μαζί της στο νοσοκομείο. Εντάξει, θα έρθω κι εγώ σε λίγο. Η Βασιλίνα πάει στο νοσοκομείο, εξαιτίας του αχιλλέα. Καλά τώρα, αυτά τα λέει ο Ανδρέας. Αν μπορούσε, θα φόρτωνε στον αχιλλέα και το προπατορικό αμάρτημα. Αν ο Ανδρέας έχει βάλει το χέρι του σε αυτό που συνέβη στη Βασιλίνα, θα έχει να κάνει μαζί μου. Βασιλίνα, όλα θα πάνε καλά. Βασιλίνα, όλα θα πάνε καλά! Εσύ το δημιούργησες αυτό και να ξέρεις ότι το ξέρω. Ο Ψωριάρης στολίζει μόνος του. Ας τα παιδιαρίσματα ρε μπέμπι και έλα εδώ να μιλήσουμε. Εγώ δεν φυλάω εκεί που φτύνω. Γιατί ρε, σου είπαμε εμείς να φιλήσεις κανέναν. Γιατί το πάμε να φτύσει κανέναν? Αν εσύ, Ζούβα, θέλεις παρεούλα για να γλύψεις το πεθερούλι σου, να πας να χτυπήσεις άλλες πόρτες. Τι είπες ρε λαμπατέρ? Το μάκι το Ζούβα με αυτό το παρελθόν γλυφτεί. Κατέβα κάτω ρε που μου κάνει. Και μου κάνει το έλατο. Τρελαθήκατε ρε παιδιά. Ζούβα, σταμάτα ε. Σταμάτα τώρα, αυτή τη στιγμή. Να σου πω κάτι, το παρελθόν σου το πέταξες στα σκουπίδια από τότε που αποφάσισες να σκύψεις το κεφάλι στο πεδερούλι σου, ρε! Δεν μου λες, το κρατάς στο χέρι και το λες μπαμπά ή μπαμπάκα. Ζαχώ, ζαχώ, κόφτω γιατί θα μολύσω το Ζούβα και σε βλέπω κανένα μήνα στην εντατική. Άσε με ρε να του γυαλίσω τη φαλάκρα σαν μανουάλι! Άστον ρε, καλά σου λέει, άστον! Έτσι κι αλλιώς θα σου γλιστρήσει από τα σάλια! Γιατί δεν είναι ο Ζούβας που ξέρουμε, ρε! Αλλά ο Ζούβος Άλιακας! Ρε παιδιά και οι δύο τώρα! Τι βλακίες να δες που λέτε! Άσε με ρε φωτάρα! Εντάξει! Σε κόλλα! Άστον! Έλα! Άστον! Φωτί!
Άστο, τέρμα! Τέλος, σταματάμε! Έχεις δίκιο, ρε, γιατί να τσακωνόμαστε. Ανάμεσα σε μένα και στο πεθερό του, διάλεξε τον Αντρέα. Ας τα βάλει με την τύχη του τώρα που με χάνει. Μιλάς, λες και οι φακιόλες ήσουν μόνο εσύ! Έλα, Φωτή, εντάξει. Ξεκόλα. Θα ηρεμήσουμε λίγο. Πήγαινε όπου στα τσακίδια θέλεις, ρε. Ας σε παρακαλάμε κιόλας. Να σου πω, έχουμε κάνει ανοίγματα σε νέες συνεργασίες. Σκέφτομαι να προσεγγίσω τη Λατάνια και την Κογό. Ε, πώς με βρίσκεις? Πολύ σωστό σε βρίσκω, συνέτερε. Έτσι. Ένα σας λέω πρώην συνεταιράκια. Ζαχαρίας θα λέτε και θα κλαίτε. Τσουτσούριασα. Αχιλλέα! Αχιλλέα, τι έγινε? Πού είναι η Βασιλίνα? Με έπαιρνε τηλέφωνο αλλά δεν το άκουσα. Είναι στο νοσοκομείο. Αμάρε, Αχιλλέα, σου είπα να μην έρθεις εδώ. Να περιμένεις μέχρι το δείπνο. Γιατί πάντα κάνεις το κεφαλιού σου? Όταν ήρθα εδώ η Βασιλίνα ήταν ήδη χάλια. Κλαίγε και φώναζε χωρίς να της κάνω απολύτως τίποτα. Δεν ξέρω αν κάποιος άλλος την έφερε σε αυτή την κατάσταση. Έπρεπε να μ' ακούσεις. Και εσύ πρέπει να με πιστέψεις. Με κοιτάζεις σαν να με θεωρείς ένοχο. Δεν της έκανα τίποτα, στορκίζομαι. Μην ορκίζεσαι. Πρέπει να με αφήσεις να σου εξηγήσω. Αυτό που επήγε αυτή τη στιγμή είναι να πάμε στο νοσοκομείο. Σε σκνόδαλα στην αντρική μου αξιοπρέπεια. Την αντιδική σου αξιοπρέπεια! Έχασες τι που τον καιρό που εγνώρισες του τη φάουσα τη φέη. Έλα βρε αγόρι μου, έλα. Έλα αγάπη μου, κάμε άλλο μια προσπάθεια. Έλα, κόψε τη στικελέντης. Έλα μωρό μου, έλα. Και εσύ μαζί, έλα, έλα. Έλα δαμε ανάκο μου, κάμε μια προσπάθεια. Έλα, 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 έλα. Άρα τσάπα κάναμε τις μαζορέτες. Αυτός αντί να κόψει τη φέη, κόψε το κολλιά της. Εσοκαρίστηκα τώρα εγώ. Βρε, έκαψε σε και καούρτισε σε τούτη η φέη. Δηλαδή ούτε καγώ στη φωτογραφία της, βρε παιδί μου, δεν μπορείς να κάνεις. Τι θα κάνω εγώ τώρα? Έλα γόρι μου. Έλα γόρι μου, έλα. Έλα να σε ξανά βοηθήσω εγώ να της κόψεις τη κελέντης. Έλα δε μια να κομμού, άντε έλα. Κόψτε, κόψτε σαν άντρας. Κόψτε τι θέλω να πω, καλή σαν άντρας. Θα προσπαθήσω, θα. Ναι, πολλά θα ακούω εγώ και δεν θέλω να βγάλω με άκρη. Έλα, αγάπη μου, έλα κόψω την έτσι. Έλα. Έρχε εδώ. Έρχε εδώ. Αχ! 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 Τι ωραία, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ωραία που είναι, χάνεται. Δεν ξέρεις πόσο απελευθερωτικό είναι τούτον το πράγμα τώρα που έκαμε η Βάνα, α! Έλα, άντε! Ναι, κοίτα με, απελευθερώθηκε βρε! Σκεφτού εμένα! Ναι, όχι εμένα! Όχι εμένα! Σταματήστε αμέσως αυτό το κανιβαλισμό! Βρε Δαμιανέ μου, άκουμε μια φορά μάνα μου και θα νιώθεις εσείς απελευθερωμένος θα νιώσεις! Ναι, σταματήστε είπα! Ποιος σας είπε ότι θέλω να απελευθερώσω? Ποιος σας το είπε? Θα πάει να της ξανακολλήσει. Τι κάνει καλέ, κλαίει? Μάνα μου, κλαίει σαν το σιλάκι. Άκου, ο αδερφός μου έμπλεξε άσχημα Βανούλα. Πρέπει να βρούμε κάτι ριζοσπαστικό για να το ξεμπλέξουμε. Τελεία και εντάβλα. Σβίγκου. Φέρε μου το τηλέφωνο.
Μπορείς να μου πεις γιατί δεν παίρνεις τα πράγματά σου μαζί? Γιατί αυτή τη στιγμή επήγει να πάμε στο νοσοκομείο. Ωραία, λοιπόν, θα πάμε. Ελπίζω να μην έχει γίνει καμιά τραγωδία. Και εγώ αυτό εύχομαι. Αυτό μας έλειπε τώρα. Αν της έχει κάνει κακό ο Ανδρέας. Όποιος και να φταίει, η Βασιλίνα την πλήρωσε. Δεν λέω, πολλά έχει κάνει κι αυτή, αλλά δεν της άξιζε. Ούτε σας αξίζει αυτό που ζεις, Φλωρέτα. Λεωνίδα, μπορούμε να κάνουμε άλλη στιγμή αυτή την κουβέντα? Θα την κάνουμε όμως. Δεν τελειώσαμε. Θέλω να μου κάνεις μια χάρη. Λέγε. Όταν θα πάμε στο νοσοκομείο, να μπεις εσύ πρώτος. Εγώ θα καθυστερήσω 2 λεπτά. Δεν θέλω να μας δούνε μαζί και να δημιουργήσουμε κι άλλες εντάσεις. Εντάξει, Φλωρέτα. Ό,τι θες. Γιατρέ, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μη σκεφτείς τίποτα. Θέλω το καλύτερο. Μη σκεφτείς έξοδα, τίποτα. Εντάξει. Δεν είναι θέμα εξόδου, είναι θέμα οργανισμού. Ναι. Και η ανιψιά σας είναι αρκετά καταβεβλημένη. Και εσύ, ρε πουλάκι μου. Πήγες, βρε αγάπη μου, έκανες εξωσωματική για να κερδίσεις τι τον καλάτζι τώρα. Εντάξει, δεν θα ξαναπώ τη λέξη εξωσωματική, μπορεί να το παράκανα λίγο, αλλά και αυτό το κάθαρμο αχιλλέας σε απείλησε για τις μετοχές. Σε τρόμαξε πολύ, κοριτσάκι μου, ε. Σε παρακαλώ, δεν θέλω να μιλάω γι' αυτά. Ωραία, δεν θα μιλήσουμε άλλο. Όταν τελειώσουν όμως όλα αυτά, δεν θα αφήσω κανένα να σε πειράξει. Και ο αχιλλέας, όχι να σε ενοχλήσει, ούτε το όνομά σου δεν θα τολμάει να πει. Το μόνο που έχει σημασία είναι το μωρό μου. Ελάτε. Περάστε την γρήγορα μέσα. Γρήγορα. Έτσι και χαθεί το μωρό, το σαρβό θα πουλήσει τις μετοχές σε άλλον. Τι γίνεται, τι κάνει το μωράκι του ουρανού, περιμένει το Ζίλενχαλ. Αχ, ναι, πάει και ο Ζίλενχαλ. Μίκα μου, τι κρατάς? Τη μέση μου. Τη μέση σου? Ναι. Φέρε το χεράκι σου εδώ. Γιατί? Φέρε κάτι κρατάς. Αμά, Άντρες, μην με κάνεις ό,τι θες. Τι είναι αυτό? Η ΣΥΜ του Βλάση. Την έβγαλε από το κινητό του για να μην τον βρίσκει Φέη, αλλά εγώ την πήρα γιατί θέλω να μάθω επιτέλους τι θέλει από εμάς. Ναι, αυτό δεν το περίμενα από εσένα. Ναι, γιατί το περίμενα εγώ. Αυτή φταίει, δεν φταίω εγώ. Βγάζει από μέσα μου ένα πράγμα λίγο κατηνίστικο. Ναι, αλήθεια είναι ότι με αυτή τη γυναίκα δεν μπορείς να κρατήσεις επίπεδο. Θέλω να μάθω απλώς τι θέλει από εμάς. Για το Βλάση δεν ανησυχώ, το έχω εμπιστοσύνη. Ωραία, μια χαρά όλα αυτά. Αλλά τον κωδικό του Βλάση τον ξέρεις? Σιγά το πράγμα, 11-11. Παντού αυτό βάζει ο Βλάσης. Λοιπόν, είμαστε μέσα στο σύστημα, το έχουμε. Ωραία. Πολυγραφότατη κυρία Σταθάτου. Έλα, λέγε καλέ, πω να χάνα καφέ τώρα, λέγε τι γράφει. Ναι, δεν ξέρω αν μπορώ να πω, είναι όλα λίγο... Αυτά τα λίγο θέλω να μου πεις. Ισμήνη, λέει, χθες ήταν σαν να μην πέρασε μια μέρα, όλα ήταν υπέροχα, το κορμί σου δεν με ξέχασε. Α, το θέλει το ξεμαλιασμά της η Φωτούλα. Μου το παίζεις δύσκολο αγόρι, γι' αυτό δεν απαντάς. Γιατί το βασανίζεις αφού το ξέρω στο τέλος θα ενδώσεις. Δεν έχει το Θεό της η κυρία Σταθάτου, δηλαδή. Ισμηνή. Τι? Δεν νιώθω καλά. Τι είναι, παιδί μου? Δεν νιώθω καθόλου καλά. Τι? Κι εγώ αν ήμουν με μία σαν τη Μίκα, η πλήξη θα με είχε μουδιάσει τόσο που ούτε να απαντήσω στα μηνύματα δεν θα μπορούσα. Τώρα θα δει η κυρία Σταθάτου. Τι θα κάνεις? Θα της απαντήσω. Πρέπει να πάρει το μάθημά της. Τι? Αν της απαντήσεις, μπαίνεις στο παιχνίδι της, Μίκα. Μην απαντήσεις. Δεν με νοιάζει καθόλου. Λοιπόν, θα της απαντήσω. Τι να γράψω, τι θέλει ο Βλάσης? Κάτι απότομο, κοφτό. Κάτι απότομο, κοφτό. Λοιπόν, σε περιμένω στο Ηνοπείο. Να φέρω και το μωρό μαζί. Ναι, ωραίο, αυτό με το μωρό φαίνεται έτσι κάπως πιστικό. Πότε πρόλαβε, μωρέ, να απαντήσει η κυρία Κακατσούρη? Τι λέει? Καλύτερα οι δυο μας σήμερα. Τώρα θα δει ποια είναι η πληκτική. Γιατί η Μικούλα δεν είναι πληκτική. Έγινε, εντάξει. Έλα, ευχαριστώ, γεια. Μπα, καλώς τα παιδιά. Τι σας είπε η γογόκυλα Τάνια, ρε? Σαν τι ήθελες να μας πούν, δηλαδή? Ξέρω εγώ, δεν πήγατε να τους προτείνετε να πάρουν τη θέση μου στις Φακιόλες? Και βέβαια πήγαμε. Πήγαμε και μας είπαν. Τι μας είπανε, ρε Φωτάνε? Τι μας είπανε, ρε? Α, ναι! Μας είπανε με μεγάλη μας χαρά. Α, έτσι. Έτσι. Έτσι, βέβαια. Μεγάλο κορόιδο, λέει ο Μπουλούκος. Ο Ζάχος, δηλαδή. Που θέλει να φύγει από μια τέτοια επιχειρησάρα με τέτοιο λαμπρό μέλλον, ε! Έτσι είπε η Λατάνια επιλέξει. Έτσι. Όχι έτσι. Αυτό το είπε εγώ. Ρε, σε πρώτα που λέτε αυτά, ρε! Πλάκα μου κάνετε! Τώρα μιλούσα με τη Λατάνια, ρε, και μου είπε ότι δεν ξανανεβήκατε πάνω. Γιατί μου λέτε ψέματα, ρε? Αμάν αυτή η σπίγουνα πουθενά δεν την πιάνεις. Ακούω. Εντάξει, ρε, Πουλούκο, ηρέμησε να πούμε. Πήγαμε απέναντι στο καφενέ να φάει και τούτος κάτι, να στυλώσει και τέλος πάντων να σου δώσουμε και λίγο χρόνο να πάρεις μια ανάσα. Την πήρα. Ωραία. Να σκεφτείς καλύτερα το συμφέρον σου. Το σκέφτηκα. Και να γυρίσεις. Μπακ του Φακιόλες. Δεν σφάξανε. Δεν παίζεσαι με τίποτα, ρε φίλε, να πούμε. Εσύ δεν παίζεσαι, ρε. Πουλημένε. Πουλημένε. Φύγε, ρε. Και να σας πω και κάτι, ρε. Εγώ έχω πάρει και την ανάσα και την απόφαση.
Αμπά! Και τι απόφαση πήρες? Μιλούσα τώρα με ένα ξαδερφό μου πριν λίγο. Θα με βοηθήσει, ξέρω από αυτά. Θα με βοηθήσει να φτιάξω τη δική μου εταιρεία, η οποία όχι μόνο θα καθαρίζει, θα έχει και catering. Τι λέει, ρε? Ξέρω εγώ τι λέει ο κόπανος. Αυτό που ακούσατε, ρε! Θα έχω και σλόγγαν! Και καθαρή και ταϊσμένη. Θα γίνει χαμός στην αγορά, ρε. Χαμός, θα προκαλέσω σεισμό. Ορδές ανθρώπων θα παραγγέλνουν να δοκιμάσω τα γιουβαρλάκια μου, ρε. Χιλιάδες γριές θα τσαλαπατιούνται στην είσοδο της εταιρείας μου για ένα σφουγγάρισμα, ρε. Μόνο που δεν έχω βρει το όνομα ακόμα. Καλά, δεν παίζεσαι με τίποτα, εσύ, αγόρι μου. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε, ρε. Γιατί αυτός θα το φάει το φαλακρό κεφάλι του μια μέρα. Πάμε να προτείνουμε στη Γογό και τη Λατάνια τη θέση του. Πάει και τελείωσε. Και τελείωσε. Έτσι, αντρικά. Ζαχαρία, ξανασκέψου το, ρε. Ωραία δεν είμαστε να τροπάρε. Τα τρικά, ρε Φωτάρα, μην λυγίζεις να πούμε. Sorry, Αχιλιά, αλλά ο Αντρέας πληρώνει καλύτερα. Εσύ είσαι λίγο τσίπης. Καθάρισες. Τα πάντα. Δεν υπάρχει κανένα αποδεικτικό στοιχείο. Είσαι σίγουρος? Γιατί ξέρεις τι παθαίνω όταν γίνονται λάθη. Μην είναι ήσυχος. Ό,τι έγινε εδώ μέσα, μόνο εσύ και ο Θεός το ξέρει. Δηλαδή εγώ. Συγγνώμη. Σας έχουν φέρει εδώ τη Βασιλίνα Σούλτς. Πώς είναι? Δεν μπορώ να σας πω τίποτα εγώ. Ο γιατρός θα σας ενημερώσει. Σας παρακαλώ, πείτε μας αν το παιδί της είναι καλά. Παλεύει για να μην το χάσει. Όχι, Ρενάτα. Μη με κοιτάς έτσι. Στο είπα, σου ορκίστηκα πως δεν της έκανα κακό. Εγώ ήθελα να της μιλήσω μόνο. Τι έγινε, Βασιλίνα, πώς είναι? Παλεύουν για να μην χάσει το παιδί της. Τι έγινε, Ραχιλιά? Όχι κι εσύ, Ρελανίδα. Όχι κι εσύ. Συνεννοημένοι είστε όλοι. Ομαδική παράνοια έχετε πάθει. Όχι, ρε αγόρι μου, συγγνώμη, αλλά επειδή έχει στρασαριστεί με όλη την ιστορία και μπορεί να σου εκτός σε αυτού. Και τι, έχασα τον έλεγχο και τη έκανα κακό. Εσύ πώς το μαθες? Το είπα, Αντρέα, Φλωράδα, και έτσι το έμαθα. Να ξέρεις ότι σε θεωρεί υπεύθυνο για την κατάστασή της. Και τι έκανα, τι, δεν κατάλαβα. Τη χτύπησα για να αποβάλει. Σε ρωτάω, αυτό πιστεύεις για μένα? Όχι, ρε αγόρι μου, δεν θα πίστευα ποτέ ότι θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο. Αλλά μπορεί να την πίεσες, μπορεί να τη στρίμωξες λίγο και να έγινε ό,τι έγινε. Αυτές τις βρωμιές να τις λέει ο Αντρέας, καταλαβαίνω, αλλά όχι εσείς. Μάλιστα. Έχετε βγάλει και έτοιμη γωρία. Γεια σας. Θα πάω να του σπάσω τα μούτρα. Αυτός ευθύνεται για όλα. Δεν θα πας πουθενά. Δεν είναι ούτε η ώρα ούτε το μέρος. Κάτσε κάτω. Αυτό σε φέρε. Ήρθατε μαζί με αυτόν. Ε? Πώς είναι η Βασιλίνα? Απάντησέ μου. Μην μου αλλάζεις κουβέντα εμένα. Δεν είμαι κανένα παιδάκι. Έρχεται αυτός και μετά από 3 λεπτά εμφανίζεσαι εσύ. Με κοροϊδεύεις? Σε ρωτάω. Γιατί μου απαντάς? Απάντησε μου. Συγγνώμη. Κύριε Σοφοκλέος, η Δεσποινή Σούλτς θα χρειαστεί αίμα. Θα δώσω εγώ. Ακολουθήστε. Γιατί αργεί? Σοβαρά τώρα, ρε κουμπάρα, πιστεύεις ότι η Μπεάτα Ισβίγκου θα καταφέρει να βγάλει από το μυαλό του αδερφού σου τη Φέη? Η Μπεάτα Ισβίγκου είναι επαγγελματίας. Φέρνει αποτελέσματα. Με τι, με τις ραφές στα βρακιά? Δεν διαβάζει, παιδί μου, μόνο ραφές στα βρακιά. Διαβάζει και ψυχολογία. Ξεχνάς ότι έχει σώσει το δικό μου το γάμο με το Μάκη? Τη χρωστάμε μεγάλη χάρη. Καλέ σε λιγάκι θα την βγάλουμε και θαυματουργό.
Παιδάκι μου, δεν τον είδες πως είναι ο αδερφός μου, ε? Έχει μπλοκαριστεί ο ψυχισμός του. Μόνο μία ειδικός στους μπλοκαρισμένους ψυχισμούς μπορεί να τον βοηθήσει να ξεχάσει τη φέλη. Φέρουμε κανένα πιάτο στο κεφάλι, ως πω για πότε θα την ξεχάσει. Ρε, άσε να δοκιμάσουμε αυτό και μετά βλέπουμε. Ναι. Άρα, Έρμη, πιστεύεις τώρα ότι ο κάθε κάτσε ο Δαμιανός θα του κάνει άλλη διάφορα πάνω του. Αμάν, ήρθε επιτέλους. Ο αδερφός μου θα δει φως. Λοιπόν, κορίτσα, με το ελάχιστο μυαλό που διαθέτετε, δώστε βάση γιατί οι ευκαιρίες σαν αυτή μία φορά έρχονται σε τούτη τη ζωή. Έκανα και ρήμα. Είχα ένα γκόμενο παλιά που έλεγε το ίδιο. Α, ναι. Αποδείχτηκε αλκοολικός. Οι άντρες σήμερα είναι σαν τα κουλουράκια της τύχης. Τζάμπα θερμίδες, δε χορταίνεις και είναι γεμάτη μπαρούφες. Ρε, ακούστε εδώ τι έχεις να σας πει ο Μάκαρος και θα σας αλλάξει τη ζωή. Σε ευχαριστώ, Φωτάρα. Λοιπόν, ακούστε με. Οι φακιόλες ΑΕ είναι από τις πιο ανερχόμενες startup εταιρείες. Αυτό σε όλη την Ελλάδα. Αν είναι από τις πιο ανερχόμενες startup εταιρείες, τότε εγώ είμαι η Kim Kardashian σε κοκκινομάλα. Καρτάσιαν ούτε με ένα κουβά χάπια. Αλλά Λατανίτσα και Γογόκα, είστε τυχερές γιατί ανοίξανε δύο θέσεις σήμερα στην εταιρεία. Δεχόμεθα αιτήσεις. Σε ποιο τμήμα, στο marketing, στο τμήμα προσωπικού, πού? Όχι, ρε, ποιο marketing και προσωπικά να πούμε. Ξεξαβέ. Α, καλά, ήμουν που ήμουν σήμερα με αυτό απόγεινα. Αυτό πρώτη φορά τα ακούω. Ε, βέβαια, αφού εγώ το εφήβρα. Ξεξαβέ. Ξεσκόνισμα, ξαράχνιασμα, βελέτζα. Δεν μου λες Μάκη Ζούβα. Σου κάνουν αυτά εδώ τα χέρια που είναι μαχαίρια. Για να τρίβουν πατώματα! Λες να έκανα μανικιούρ τόση ώρα για να πέσω στις χλωρινές. Ο Ζαχαρίας διέπρεψε σε αυτό το πόστο. Αν ψάχνατε για executive manager, πολύ ευχαρίστως. Κι εγώ αν θέλετε να σας βοηθήσω, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να σας δίνω διαταγές. Παραδείγματος χάρη να σου λέω Ζούβα, δεν έτριψες καλά τα πατώματα. Ζούβα, Ζούβα, μη μου την βάλεις αυτή η προϊσταμένη, θα μου βγάλει το λάδι. Άρε το ελαδιστάν μου μέσα. Όλοι να γίνετε αφεντικά θέλετε, ρε παιδιά, δεν γίνεται. Ναι, παιδιά, και να θέλατε τη βοήθειά μας, δεν μπορούμε διότι έχουμε πολύ μεγάλη ζήτηση. Ο Ζαχαρίας έκανε τώρα μια καινούργια εταιρεία που λέγεται Pastor Catering. Τι είναι αυτό, εταιρεία για υπόθετα? Είναι λίγο πιο hipster φάση. Δεν είναι έτσι λαϊκιά σαν τη δικιά σας? Χαιρετώ τα πλήθη. Τόπο στη νέα επιχειρηματικότητα. Κρότα με, Φωτάρα, θα του βγάλω και τα φρύδια. Βλέπω τα νέα προκάλεσαν ήδη σεισμό στην αγορά. Λογικό, λογικό, καθόλου τυχαίο, αφού το πιο δυνατό, γλίγορο και ικανό μέλος από τις φακιόλες ακολουθεί σόλο καριέρα. Κορίτσια, τι λέτε, θα ακολουθήσετε το νέο αίμα? Ακού, Ζαχαρία, για να το ξεκαθαρίσουμε και σε σένα. Εμείς λάτρα δεν κάνουμε. Λάτρα. Ποιος μίλησε για λάτρα, αγαπητή μου? Ποιος χαζός θα είχε αυτή τη φαϊνή ιδέα να ανακατέψει αυτά τα βελούδινα χεράκια με σφουγγαρόπανα? Σας στέλνω για να αναλάβετε τις δημόσιες σχέσεις. Μάκαρε, τι γίνεται εδώ? Εδώ, τεκνοφώτιε, ξεκινάει η action movie Άγρια Μπουνίδια στη Σόφο νούμερο 1. Πουρέκα μου, έλα να σε πάρω μια αγκαλιά. Καλύτερα να την αφήσουμε. Δεν θα μπορέσει να κοιμηθεί μετά. Ναι, έχεις δίκιο, να μην την ταράξουμε. Δεν γύρισε ακόμα ο Μίμης? Όχι, θα είναι ακόμα στο τμήμα με τον Θοδωρή. Αυτό φοβάμαι κι εγώ. Ο Μίμης είναι έξω φρενών, ο Θοδωρής είναι ο Θοδωρής, θα τους βγάλουν οι εφημερίδες. Εκεί που φτάσαν τα πράγματα σήμερα, Ισμήνη μου, η ζωή ακόμα και των πιο ευυπόληπτων πολιτών κρέμεται στα μανταλάκια για να μην μπω στις οθόνες των λάπτοπ και των κινητών. Δεν πάμε λίγο έξω να ξεσκάσουμε, να πάρουμε λίγο καθαρό αέρα, να πιούμε και κανένα κρασάκι? Και δεν πάμε, βρε Λουκά μου. Έλα, έλα, κοπέλα μου. Κάτσε, βρε κόρη μου, και εσύ κάτσε. Εγώ είμαι η γιαγιά της, αυτή είναι εγγόνα μου. Να τη φιλήσω λίγο. Πω, ό,τι έχουμε πάθει σήμερα. Αγάπη μου είσαι. Να, τώρα τη φίλησε η γιαγιά, θα κοιμηθεί καλύτερα. Όχι, εσύ κάτσε εδώ, Χαρούλα. Δεν θα αργήσουμε πολύ. Μην ταλαιπωρηθεί και το μωρό, εντάξει. Επιστρέφουμε σε λίγο. Εξάλλου και το μωρό πρέπει να κοιμηθεί. Γι' αυτό πάω να το ταΐσω και να το κοιμήσω. Να το ταΐσω και να το κοιμήσω. Έλα ρε Μίμη, σήκωσε το. Στάσου ρε Μίμη,
Στάσου μια στιγμή, ρε αγόρι μου! Μη μιστάσου! Να σταθώ, ρε πατέρα, δεν θέλω να σε ξέρω! Δεν θέλω να βλέπει η γειτονιά ότι έχουμε παραδώσει μεταξύ μας! Καλά, ρε, δεν τρέπεσαι. Εγώ που πέρασα για πάρτι σου τόσες ώρες στην ασφάλεια. Εσύ δεν τρέπεσαι. Δεν μου λες. Γιατί φώναξες αστυνομία? Για να με προστατέψεις σαν πολίτη. Αυτή δεν είναι η δουλειά της. Η δικιά σου ποια είναι? Να καταγγέλεις το ίδιο το παιδί και την Ισμήνη που λες ότι την έχεις σαν παιδί σου? Καλά, το χρήμα σε έχει τρελάνει τελείως. Ρε, εσύ, για να σας φοβερήσω λίγο το έκανα. Τι νόμιζες δηλαδή? Ότι ήθελα να σας παραδώσω στον νόμο. Εγώ φταίω που πλήρωσα την εγγύηση και σ' άφησαν. Τα λεφτά για την εγγύηση, πού τα βρήκες? Από πού άλλο, από το θησαυρό. Έβαλες χέρι στο θησαυρό κιόλας, ρε! Δεν πάμε καλά, ρε παιδιά μου, βάζει και χέρι ο άνθρωπος. Μίμη, τι βλέπω, βγήκε ο πατέρας σου? Δεν το ξέρω το κύριο. Ρε Μίμη. Ρε Ανέστη, θες να μειοθετήσεις? Όχι βέβαια. Ορίστε, ακούς, όχι βέβαια, ενώ εγώ. Ενώ εσύ θες να με σκοτώσεις. Από αγάπη, ρε Μίμη. Δεν παίζεσαι. Όχι, εντάξει, σε παρακαλώ, ομολογώ ότι το παρατράβηξα, αλλά έχω πάρει μια απόφαση. Μίμη, άκουσε με, σε παρακαλώ. Ναι. Αυτός είναι ο καινούργιος μου αριθμός, αποθήκευσέ το να. Ο Λεωνίδας δεν γύρισε. Ούτε ο Λεωνίδας, ούτε ο Μίμης, άσε με. Εντάξει, μην αγχώνεσαι, μην τρελαίνεσαι. Έμαθα τι έγινε, θα παίζουν κανένα δυο μπουνιές και τελειώνει το θέμα. Είναι τώρα ώρα για αστεία. Δεν έχεις όρεξη. Η Μίκα πέρασε από εδώ, την είδες? Η Μίκα, όχι, είναι εδώ. Αν ναι, είναι εδώ, θα την έβλεπα τη Μίκα. Αυτό λέω, άμα πέρασε. Κοίτα, κάπου είναι. Α, μάλιστα, κάπου θα είναι. Λοιπόν, πάω στο γραφείο να την περιμένω. Άμα έρθει από εδώ, πες να φτιάξει. Όχι, δεν θα πάω στο γραφείο να την περιμένεις, γιατί εγώ τώρα έχω πάθει πανικό. Έχω πάθει και θα με αφήσεις μόνη μου, δεν μπορείς, γιατί έχω πάθει πανικό. Σιγά τη μοναξιά μου, ναι. Αυτοί που περιμένεις, οι μουτσουνάρες ήρθαν. Ορίστε, καλώς τα δέχτηκες. Έλα, πατέρα μου, έλα. Άσε με. Μπράβο, ρε Μίμη, μπράβο, ρε Μίμη. Όλα καλά. Έλα, Μπεάτα μου, από εδώ! Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο πολύ σε περιμέναμε! Ξέρω, ξέρω. Τα πάντα ξέρω. Καλά, πώς ξέρετε για μας? Δεν πιστεύω να έχεις δώσει και δικό μου μπρακί. Όλος ο κόσμος περιμένει την Μπεάτα. Είστε πολύ τυχερές, γιατί μόλις τελείωσα ένα σεμινάριο κρυσταλλοθεραπείας. Κρυσταλλοθεραπεία. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ στη μόδα τελευταία. Πάντα ήταν. Φεγγαρόπετρα. Είναι η πέτρα της καινούριας αρχής. Αυτήν την πέτρα θα χρειαστεί ο αδερφός μου. Ίσως με αυτή την πέτρα καταφέρει να γιατρέψει την πετριά που έχει για τη φέη. Χαλαζίας. Αμέθιστος. Και... Χαροίτης. Καλέ, μακριά από εμάς η πέτρα του χάρου. Ο Χαροίτης είναι η πέτρα της μεταμόρφωσης. Και αυτήν την πέτρα θα τη χρειαστεί ο αδερφός μου. Με αυτήν την πέτρα ίσως καταφέρει να μεταμορφωθεί από γάδαρο που τον έκαμε η φέη σε άνθρωπο. Αυτές είναι τα όπλα μου. Με αυτές μπορώ να αφουγκραστώ την κοσμική ενέργεια. Ναι, ίσως στην περίπτωση του αδερφού μου χρειαστούμε κάτι πιο δραστικό. Ναι, κάτι σε εξορκισμό. Έχουμε. Ναι, αλλά θα κοστίσει κάτι τις παραπάνω. Δεν είναι θέμα τα λεφτά, Μπεάτα μου, σε παρακαλώ. Το θέμα μας είναι να σωθεί ο αδερφός μου. Ωραία, δώσε μου το ιστορικό. Ναι. Είναι αυτός που είχαμε να έρθει την άλλη φορά και ψάχναμε τον πατέρα μας. Αυτό το στραβόξυλο που τόλμησε να αμφισβητήσει την επιστήμη μου και έχει και παιδί στην Κύπρο. Μια χαρά το θυμάστε εσείς, γιατί κάτι άλλο. Η Μπεάτα Σβίγκου είναι επιστήμον. Δεν θα αφήσει τα προσωπικά να επηρεάσουν τα επαγγελματικά. Θα το βοηθήσω το στραβόξυλο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπεάτα μου, είσαι η μόνη μας ελπίδα. Ο αδερφός μου έχει καταληφθεί από ένα κακό πνεύμα που ονομάζεται Φέη. Φωτούλα Κακατσούρη. Μόνο που άκουσα το όνομά της, κακατσούριασα. Κοινώς με διαπέρασαν ρίγη. Ναι, αυτή είναι. Τη βρήκες αμέσως. Έχει τυλιχτεί γύρω του σαν την κόμπρα και δεν τον αφήνει να κουνήσει ρούπι μακριά της. Θα του κάνω κρυσταλλοθεραπεία. 100% επιτυχία. Φέρτε μου τον ασθενή. Κατάλαβες, τον μήνυσαν αυτά απάγγελτα για φάρσα στην αστυνομία. Αυτά παθαίνει ποιος παίζει με τα όργανα, Θόδωρε. Μεγάλο ξεφτυλίκι σου μιλάω, ε. Να το ρωτάει ο μπάτσος, εάν θέλει να κάνει μήνυση στο ίδιο το παιδί, ε. Να θέλω να ανοίξει η γη να με καταπιεί. Δεν θα είχα ξαναδεί τέτοια περίπτωση ποτέ. Άσε που θυμήθηκαν και το τυφλό μπουφετζή, ε. Να μην θέλω να τον έχω πατέρα, δηλαδή.
Εγώ ένα πράγμα τελευταίο θέλω να πω. Εσύ να μην μιλήσει ξανά για τα επόμενα 20 χρόνια. Μίμη, ας χαλαρώσουμε λίγα και ας το πάρουμε απόφαση. Ο άνθρωπος είναι αστήρευτος. Είναι ο Χάρι Πότερ της γκάφας. Όχι, εντάξει. Αυτή τη φορά το πήρα το μάθημά μου. Θα σας αδειάσω τη γωνιά. Πάλι το ίδιο παραμυθάκι. Όχι καθόλου παραμυθάκι. Θα σας τα χαρίσω όλα. Και το μαγαζί μου και τα λεφτά μου και όλα όλα δικά σας. Τι ετοιμάζεις πάλι, ρε πατέρα? Τίποτα, είπαμε! Σας αδειάζω τη γωνιά! Δηλαδή το εννοείς? Κοίτα, θα δω. Καλό θα σου κάνει. Θα αλλάξει παραστάσει, θα πάρει λίγο διαφορετικό αέρα. Και άμα θες, σε έχω και κάπου στη Σόφο. Τι, διευθυντής marketing? Στην αποθήκη. Έστω στην αποθήκη. Με το Φώτη και το Ζαχαρία καλά θα τα πάω. Με το Ζούβα δεν ξέρω. Τι λέτε, ρε πατέρα, το λες αλήθεια τώρα? Ναι, ρε, αλήθεια το λέω. Και στην κόλαση θα πήγαινα αρκεί να φύγω από εδώ μέσα που με αντιμετωπίζετε όλοι σαν να με σκουπίδι. Πάω να πάρω λίγο αέρα πριν κλειστώ στο σκοτάδι και τη σαπίλα τη αποθήκη. Δαμιανάκο μου! Δαμιανάκο μου, έχω σου φοβερά νέα! Ήρθε να σε βοηθήσει η τρομερή επιστήμον Μπεάτα Ντάβλα Σβίγκου. Τι πράγμα! Ήρθε σπίτι αυτή η πελή, να τη θιώξετε αμέσως! Ακούεις, την κομπογιαννίδησα! Πρόκειται περί διακεκριμένης επιστήμων και θα σε βοηθήσει να διευθετήσεις τα θέματα σου! Και σιγά καλ, τι έχετε να χάσετε! Με τις κλωτσιές σας έδιωξε ο πατέρας σας από τη Σόφο! Με τις κλωτσιές έδιωξε σε JFA και ήρθες πάλι στην Ευαυλή! Γενικά είσαι ο τύπος της κλωτσιάς! Δεν θέλετε να δοκιμάσει, Μπεάτα, πως και αλλάξει το γούρι σας? Όχι, δεν θέλω! Να την πετάξετε αμέσως έξω. Και εσύ μάζεψε τη γλώσσα σου. Μη γίνεις η υπηρέτρια της κλωτσιάς. Οικονόμος, παρακαλώ. Υπηρέτρια! Δαμιανάκο, να σου θυμίσω ότι η Μπεάτα Ισβίγκου με τη βοήθεια των πνευμάτων ήταν η πρώτη που μας είπεν ότι ο παπάκης μας ζει. Των πνευμάτων. Τη βοήθεια. Τι έγινε με την αιμοδοσία? Όλα καλά? Με δουλεύεις? Τι είναι αυτό, ηρωνία? Με ηρωνεύεσαι τώρα? Η μικρή θα χάσει το παιδί, η μεγάλη τραβιέται με τον ταβερνιάκ. Με ρωτάς, σου λένε όλα καλά? Σε παρακαλώ, συνήλθε. Με κάνεις σκηνή. Να σου πω ένα πράγμα δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, φυλάει πολύ ωραία αυτός. Τι είναι? Σταμάτα. Δεν είναι ούτε ο τόπος ούτε η στιγμή για να κάνεις τέτοιες κουβέντες. Εγώ θα αποφασίσω τι τόπος είναι, ποια στιγμή. Εγώ, κανένας άλλος. Να παρακαλάς να μην έχει συμβεί τίποτα στο μωρό της Βασιλίνας. Και ακόμη περισσότερο να παρακαλάς να μην μάθω ότι εσύ έχεις κάποια σχέση με αυτό που τη συνέβη. Με απειλείς τώρα δηλαδή? Εσύ απειλείς εμένα? Αυτό κάνεις? Άφησε την ησυχία. Απορώ ρε φιλενάδα, πώς τον κατάφερες αυτό το χρουσούζι να κατέβει και να μιλήσει στην Μπεάτα. Πραγματικά σε παραδέχομαι, ε. Άντε καλέ, αυτό ήταν εύκολο. Το θέμα είναι να τον πείσει η Μπεάτα να δεχτεί τις υπηρεσίες της. Να σου πω, μήπως δεν έπρεπε να την αφήσουμε μόνη μαζί του? Δεν ακούω φωνές, οπότε όλα καλά. Ναι, εγώ αυτό το δεν ακούω φωνές όμως το ακούω και τρομάζω. Ξέρει καλέ η Μπεάτα τι κάνει. Θα τον ψήσει στο πιτς φυτίλι. Ω παρεσύ, τώρα που πες ψήσει. Τι είναι αυτό? Μείγμα για σπιτικές μπάρες. Μεγάλη βοήθεια για μια νοικοκυρά αυτό, φιλενάδα. Αχ, μπράβο ρε εσύ κουμπαρούλα, γιατί από την αγωνία εγώ πίνασα. Ένα σου λέω. Το τέλειο σπιτικό σνακ, ε. Σπιτική μπάρα που την ψήνει σε 10 λεπτά. Εγώ καλέ ούτε σε 10 λεπτά τον ήχη δεν λιμάρω. Και τι έχει εκεί? Έχει φιστί και αιγίνης, βρώμη, άλλα δημητριακά και μύρτιλα. Αμέ! Αλλά επειδή εσένα ξέρω ότι σ' αρέσει η σοκολάτα, θα σου βάλω τριμμένη από πάνω, μόλις το βάλω το κούρνο. Βρε! Τι κάνουν τα κορίτσια μου, ε! Ας είπε κορίτσια τρε και χαμογελάει. Δεν πάνε καλά τα πράγματα. Να σου πω, Δαμιανέ μου, μιλήσατε με την κυρία Μπεάτα, εξήγησες τις είπες της? Βεβαίως, βεβαίως και μιλήσαμε. Εξαιρετική επιστήμον. Μπράβο ρε εσύ, Δαμιανέ. Να σου πω κάτι, δεν μου κολλάει, Σιλβία. Γιατί δεν σου κολλάει? Γιατί, Ιβάνα μου, δεν είμαι εγώ λογικός άνθρωπος. Δεν θέλω εγώ να απαλλαγώ από τη φέη μια και καλή. Και δηλαδή θα δεχτείς να κάνεις τη θεραπεία της? Φυσικά θα δεχτώ, μου εξήγησε ειδικός και πιστεύω ότι αυτή η θεραπεία είναι και πάρα πολύ αποτελεσματική. Να σε φιλήσω, βρε Δαμιανέ μου! Μάνα μου! Αυτό τι είναι? Ασμούθις, από αβοκάτο και τζίντζερ. Τέτε! Ναι,
Θέμε, θέμε. Δεν πάτε μέσα που σας θέλει η κυρία Μπεάτα, ε? Να ετοιμάσετε και το χώρο. Πάμε μέσα, Μαρούλα μου. Τώρα, αλήθεια τώρα, θες να πας στο σοφό? Όπου δεν σε σέβονται πρέπει να φεύγεις, έτσι μου έχει πει κάποιος. Έλα ρε πατέρα τώρα, σταμάτα την κρίνια. Σιγά πια, θα αλλάξει και λίγο παραστάσεις, καλό θα σου κάνει. Καλά σου να σου πω, εγώ θα γράψω μια επιστολή άμα θες. Θα πας εκεί σοφά, σε βολέψω κατευθείαν. Μπράβο ρε Πλασάκο, να σε φιλήσω. Ναι, άσε φιλιά, τώρα πήγαινε για να το γιορτάσουμε να φτιάξει να φάμε. Πολύ ωραία είστε ρε. Εγώ φεύγω και εσείς γιορτάζετε, μπράβο. Ποιος είναι τέτοια ώρα? Κύριε Κώστα. Ναι, το ξέχασα. Τώρα, σας το φέρνω εγώ ίδιος. Ναι. Γεια σας. Τι ξέχασες, ρε? Μου είχε παραγγείλει ο κ. Κώστας μια μαλαγουζιά. Πρέπει να πεταχτώ μέχρι το ενοπείο να του δώσω. Ορίστε. Ακόμη δεν έφυγα και το μαγαζί έχει ρημάξει. Θα ξεμείνετε από ικανοποιημένους πελάτες. Γιατί πότε είχε πελάτες? Επιτέλους μόνος. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς με πείσατε να το κάνω αυτό. Έχετε χάρη που ένα μικρό κομμάτι, απειροελάχιστο κομμάτι του εαυτού μου, θέλει να απεξαρτηθεί. Ναι, μιλούμε για εξαιρετική επιστήμονα. Κοίταξε με πώς είναι επιμέλεια, βάλει τις πέτρες πάνω σου. Ναι, ελπίζω να τις έχετε αποστηρώσει αυτές τις πέτρες που τις βάλετε πάνω μου. Έχει ευαίσθητο δέρμαν ο αδερφός μου, ναι. Φοβάται μήπως βγάλει καμιά ανιδροτσίλα. Αχ, ξεπάγιασα. Δεν μπορούσατε να τις ζεστάνετε πρώτα λίγο αυτές τις πέτρες. Το είπα καλή γυναίκα, άλλο καμιά τυρόπιτα στο φούρνο. Είπατε αυτός ο γυμνιάστηκε. Με καργαλάει αυτή, με καργαλάει. Καρκαλέ, πρώτη φορά το βλέπω να γελάει στο στρίτσο. Σε έχουν λιθοβολήσει ποτέ με φεγγαρόπετρα, τούτουρα! Αυτήν εδώ, την βλέπεις? Τη βλέπω. Τη βλέπω παντού. Μέσα στο σκοτάδι. Με τα μαδιά κλειστά. Παντού. Μιλούμε για χοντρή ζημιά. Φοούμε ότι έπρεπε να τη φωνάξουμε πιο νωρίς την επιστήμονα. Τι ψηψωρίζετε εκεί πέρα, σας ακούω. Τίποτε, βρε Δαμιανέ μου, τίποτε. Κάτσε εσύ και αμένα τελειώσουμε. Τελειώνουμε, σε λιονάτε. Έχουμε πολύ δύσκολο περιστατικό. Τι θα κάνουμε, κυρία Μπεάτα μου? Μήπως να μην το πεις? Δεν το λέω. Θα το αντιμετωπίσουμε το έργο. Ωραία. Έτσι κι εσύ μια στάλα από το κερί πάνω μου. Την έβαψες, Μουρλέγκο. Βγάτι. Открывают ворота, выходит, выходи от его души, оставь покой его сердце, он тебе не нужен, дай мне нос, булись, а ты, фей, выходи. Дай мне нос, булись, мы не були. Выходи быстрее, въезд, стажу, репороп, пневма, какачури, въезд. Ορίστε, βγήκε. Αυτό ήταν. Καθάρισε. Αυτό το πράγμα, ρε παιδιά, δηλαδή είναι κακατζουρί. Το είπα ότι έχω 100% επιτυχία. Ιδού η απόδειξη. Το πράσινο υγρό. Καλέ, το πνεύμα της φύσης μυρίζει τζίτζερ. Εμπό τούτα ουλά που τρώει. Μα το πνεύμα της φύσης. Φορείτε πράσινο τζελί παρό. Έλιεν. Εμ το πνεύμα του Δαμιανού να δείτε. Σας την έσκασα. Σμούθις αβοκάντο με άρωμα τζίντζερ. Ζώα, χάπατα. 100% επιτυχία, κυρία Σφίγγου. Τώρα θα δεις τι έχεις να πάθεις. Έφυγε η επιστήμον. Ξέρετε πώ χέρι πάνω τη. Δεν φέρετε έτσι ένα άντρα. Και πώ φέρετε ο άντρα. Πάει με τη γυναίκα του αλουνού. Αυτό είναι το αντρελίκι. Γινόμαστε θέαμα, Αντρέα. Σταματήστε. Το βιογραφικό μου το ξέρει. Έχω κάνει χρόνια σε ψυχιατρίο εγώ. Α, είναι την ιστορία με το ψυχιατρίο. Δεν τρομάζω εγώ με αυτά. Δεν τρομάζει. Κοίτα εδώ.
Ξέρει που μπορώ να φτάσω. Όχι απλώς τρομάζει, τρέμει. Τολμάς και την απειλείς μπροστά μου. Καλά, δεν τρέπεστε καθόλου. Το κορίτσι δίνει μάχη μέσα για το παιδί της και εσείς τρώγεστε τα κοκόρια. Πατέρα, άφησέ τον. Ωραία, ρε, πάμε έξω. Πάμε, ρε. Πάμε, ρε, νομίζω να σε φοβηθώ, πάμε. Σταμάτα! Πού νομίζω ότι είσαι, στο Λύκειο! Κοίτα ποιος μιλάει που πριν ήθελε να τολμήσει. Μην τολμήσεις να ξανασηκώσεις το χέρι σου πάνω της. Γιατί θα γίνει, θα ακούσεις, σου λέω. Αντρέα, σε παρακαλώ, μην δίνει σημασία. Να σου πω. Στο είχα πει. Σ' αγαπάω πάρα πολύ για να σε χάσω. Πάρα πολύ. Από εδώ και πέρα, ό,τι και να γίνει, να το θυμάσαι. Εσύ το ξεκίνησες. Το σκέφτηκες αυτό που σου είπα να έρθεις να μείνεις στο σπίτι? Αχ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Λουκά μου, αλλά δεν θέλω να εκμεταλλεύομαι την καλοσύνη σας. Στο είπα και πριν. Δεν θέλω να γίνομαι φορτική. Άντε, γεια μας. Γεια μας. Αυτό τώρα να μην το ξαναπείς, αφού ξέρεις ότι όλοι εκεί πέρα σε θέλουμε. Και πιο πολύ εγώ. Έλα, θα παίζουμε με την εγγόνα μας, θα πίνουμε κρασάκια. Γιατί... Ειλικρινά, νομίζω ότι είναι καλύτερα να μείνω στο Λεωνίδα. Τώρα στο Λεωνίδα. Καταρχάς του Λεωνίδα το σπίτι είναι μικρό. Το δικό μας είναι ένα μεγάλο σπίτι. Έχει. Λουκά, Λουκά, τι έπαθες, Λουκά? Κάτι θυμήθηκα. Έφτασα στο σπίτι. Έφτασα στο σπίτι, θυμήθηκα. Λουκά? Την ημέρα που γύρισα στο σπίτι... Τι? Έφτασα, ναι, εκεί έφτασα στην πόρτα. Το θυμήθηκα. Και τι έγινε παρακάτω, για προσπάθησε να θυμηθείς. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Άνοιξε ένα παράθυρο, έγινε μία φλασιά και μετά ξανάκλεισε. Δεν θυμάμαι. Μην πιέζεσαι, σε παρακαλώ. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Άστο τώρα, άστο. Σημασία έχει ότι θυμήθηκες. Αυτό είναι το ευχάριστο. Έγινε η αρχή. Σιγά σιγά θα τα θυμηθείς όλα, θα δεις. Ναι, ναι. Είμαι σίγουρος πάντως ότι έφτασα στο σπίτι. Αλλά μετά τι έγινε? Άλλη ώρα εσύ. Ο Βλάσης έχει στείλει αντιπρόσωπο, ε. Έτσι κάνουν τα ανδρόγυνα. Να σου θυμίσω πως εγώ με τον Βλάση είμαστε παντρεμένοι. Το θέμα είναι να το θυμάται κι αυτός, μικρή μου στρουμφίτα. Γιατί όσα τα μπελάκια κι αν του βάλεις, από ό,τι φαίνεται, αλλού τρέχει το μυαλό του, το βλέμμα του, όλα. Δεν σε έχω καλέσει εδώ για καυγά, ούτε για να σε σπάσω, όπως του κάνεις εσύ με τα μηνύματα. Αντιθέτως, σε κάλεσα γιατί θέλω να κάνω μια κίνηση καλής θέλησης. Αχ, μωρέ, τι γλυκούλα. Για πες μου, τι θες να πεις. Ένα μπουκάλι μαλακουζιά θα ήθελα. Κουμπαρούλα! Κουμπάρε! Συγγνώμη, ο Μίμης είναι και δικός κουμπάρος. Όλα second hand στο γάμο σου, καλή μου. Ένα μπουκάλι μαλακουζιά θα ήθελα για ένα πελάτη και φεύγω εγώ, δεν είναι. Φεύγω, γεια σας. Κουμπαρούλες. Ανυπομονώ να ακούσω την πρότασή σου. Αλλά πρώτα θέλω να μου απαντήσεις κάτι. Ο Βλάσης έχει στείλει αντιπρόσωπο? Ή η πρόταση που θα μου κάνεις είναι πίσω από την πλάτη του? Τάξε μου. Δεν τάζω τίποτα. Μου χρωστάς για 10 ζωές που θα βάλω τον πατέρα σου στη σόφο. Είχα πάει τώρα στον οποίο να πάρω ένα μπουκάλι κρασί. Και ήταν οι άλλες εκεί, πρέπει να κάνουμε αυτές. Ήταν έτοιμες να πιαστούν μαλλί με μαλλί. Ποιες ήταν? Οι κουμπάρες μου, η πρώην κοινή. Η Φέρη και η Μίκα! Τι λες, ρε? Ο γιατρός. Δυστυχώς δεν έχω καλά νέα. Η κυρία Σούλτς έχασε το παιδί. Ζήτησε να δει μόνο κάποια Ρενάτα. Ποια είναι? Εγώ είμαι. Θα μπείτε? Ρενάτα.
Ό,τι και να σου πει για μένα, σε παρακαλώ, μην την πιστέψεις. Σε ηγετεύω. Λυπάμαι, αλλά δεν πιστεύω στις αγνές προθέσεις σου. Είμαι σίγουρη πως κάτι κρύβεις. Κακός να με πιστεύεις. Κοίτα, για να σου το αποδείξω, σε καλώ με πάρα πολύ μεγάλη χαρά στα βαφτίσια της μικρής, το άλλο Σάββατο. Τι κάθεσαι εσύ εδώ σαν το χάρο? Χάρος, χαρούλα. Πόση ώρα είσαι εσύ εδώ? Εσύ από πού μας ήρθες, από Αμερική ή από Σουηδία? Πάντα έτσι ήμουν, μοντέρνα στις απόψεις μου. Ωραία, και θα βγάλεις όλη τη μοντερνιά σου πάω στο παιδί μου. Παιδί σου. Μας. Μου. Την ακούς? Δεν βλέπεις λοιπόν. Πήγαινε μέσα και αντιμετώπισε τον εφιάλτη που δημιούργησες. Εγώ δεν έχω καμία ευθύνη. Απίστευτος είσαι. Περιμένεις σαν το κοράκι πάνω από μια γυναίκα που μόλις έχασε το παιδί της. Σε έχεις μυαλίσει τελείως ο Καλατζής, έτσι? Ηρέμησε. Δεν χρειάζεται να απολογηθείς για τίποτα. Είδαμε όσο ομολόγησες τις κάμερες. Και σε συγχωρούμε για όλα. Εγώ πάντως θέλω να πληρωθώ. Ασχέτως αποτελέσματος. Εγώ θα σε πληρώσω. Θα σου δώσω και μια προκαταβολή. Έβαλες τη γυναικούλα σου να μου μιλήσει και τι νόμισες δηλαδή? Ότι θα τρόμαζα και θα έφευγα τρέχοντας.